Καλωσορίζω εδώ δίπλα μου στο στούντιο τον συνάδελφο τον Ανδρέα Σταματόπουλο, γιατί σε λίγο, Ανδρέα, θα τα παραπούμε για όλα τα πολιτικά δρόμενα που συμβαίνουν στην πόλη. Γεια σου, Χριστίνα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Και πάμε τώρα να υποδεχθούμε, κυρίες και κύριοι, τον καλό συνάδελφο, τον Τένι Καμαρίδη, Θράκη και φωνή του Νέστου. Πάμε στην αγαπημένη μας Ξάνθη. Τένι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλό απόγευμα. Τένι, με όλα αυτά που γίνονται από τους φωνικούς σεισμούς στην Τουρκία, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κάποιο είδους ανακοχή μεταξύ των δύο χωρών, κυρίως από την πλευρά της Τουρκίας, που είναι τόσο προκλητική όλο αυτό το διάστημα. Βέβαια, χθες στην ΕΡΤ ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι δεν μπορεί να αλλάξει αυτό που υπάρχει από πλευράς Τουρκίας. Πάντως, προς το παρόν, όλα δείχνουν ότι υπάρχει μια κατάσταση νηνεμίας. Ένα μορατόριο, θα έλεγα, το πραγμάτων δεν θα μπορούσε να ήταν και διαφορετικά άλλωστε. Όσο και αν βρυχάται ο κ. Ερντογάν, δεν μπορεί σε αυτήν την ανθρώπινη κατάσταση που βρίσκεται να αρνηθεί τη χείρα βοηθείας και φυσικά και όλο αυτό το πράγμα που ακολουθεί και που είναι πολύ όμορφο, τουλάχιστον στο φαίνεστε, γιατί φιλοξενώντας τον στρατηγικό αναλυτή και γνωστό ακαδημαϊκό, τον κύριο Νίκο Λιγερό, στην εφημερίδα μας στη Θράκη, ο ίδιος λέει ότι αυτό θα είναι μια μικρή ανάπαυλα, δυστυχώς, και ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η πολιτική της Τουρκίας στη συνέχεια και μετά, όταν αυτά όλα θα έχουν ξεχαστεί, τουλάχιστον όταν θα έχει περάσει ένας εύλογος χρόνο, ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Οπότε θα ξαναέρθουμε στα πρότερα για να μην θρέφουμε αυταπάτες. Έτσι, εμείς όμως συνεχίζουμε να βοηθούμε τους ανθρώπους αυτούς και στην Τουρκία και στη Συρία, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι και γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ο ομιγέννητος αύριο μπορεί να βρεθούν εμείς στη θέση τους. Δυστυχώς όμως, αυτά που θα ακολουθήσουν δεν θα είναι τόσο ευχάριστα. Τένι, έχεις εικόνα πώς, αν βοήθησε η μειονότητα, αν μάζεψε ήδη πρώτης ανάγκης για τους σεισμόπληκτους? Το ίδιο, μειονότητα και πλειονότητα, πλειονότητα και μειονότητα. Ευαισθητοποιήθηκαν πάρα πολύ. Η Ξάνθη, η Θράκη γενικότερα και η Ανατολική Μακεδονία έστειλε πάρα πολλά εφόδια ήδη, αλλά και συνεχίζουν σύλλογοι, φορείς, δήμοι, αυτοδιοίκηση, περιφερειακή διοίκηση και να συλλέγουν ήδη πρώτης ανάγκης και φεύγουν με καραβάνια, θα έλεγα, προς την Τουρκία και τη Συρία. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση των φορέων και των ανθρώπων εδώ. Καλό είναι αυτό. Τώρα, Τένι, πάμε να δούμε ένα άλλο μεγάλο θέμα που ανέκυψε τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με αυτά τα πλαστά σύμφωνα συμβίωσης που υπέγραψαν πολλοί σενορία φύλακες στον Εύρο για να πάρουν μοριοδότηση και να έχουν έτσι ευνοϊκή μετάθεση. Ναι, αυτό συμβαίνει στο δημόσιο και ιδιαίτερα όταν πετυχαίνει κάποιο στο δημόσιο, όταν κάνει δηλαδή τα χαρτιά του που λέμε στον ΑΣΕΠ κτλ. Όταν έρθει η ευτυχή στιγμή που θα πετύχει στο δημόσιο, ακολουθεί μια άλλη στιγμή που θα του πει που πρέπει να πάει, που πρέπει να τοποθετηθεί. Όταν λοιπόν αυτό το σημείο βρίσκεται πολύ μακριά από τον τόπο, την έδρα του, και αν μάλιστα αυτό το σημείο είναι σε περιοχές απομακρυσμένες και από το κέντρο, τότε αρχίζουν να μηχανεύονται διάφορα πράγματα ορισμένοι. Έτσι έγινε λοιπόν και στην περίπτωση των 250 συνοριοφυλάκων που τοποθετούνται στον Εύρο και που χρειάζονται άμεσα στη Μεθόριο. Τι έκαναν λοιπόν? Αρκετοί από αυτούς έκαναν, συνήψαν σύμφωνο συμβίωσης πρόχειρα, γιατί ξέρεις. Και μάλλον ο ένας το είπε στον άλλο, γιατί άμα το έκαναν ένα-δυο δεν θα φαινόταν ούτε θα αναδεικνυόταν. Το έκαναν πολύ. Το έκανε, το βρήκε σαν κόλπο, παίρνουν γύρω στα 7 μόρια αν δεν κάνω λάθος. Οπότε η μετάθεσή τους είναι πιο ευνοϊκή, υπό την έννοια ότι πάνε στην Αλεξανδρούπολη, στο κέντρο της την πόλη και όχι στη Μεθόριο, όπου και χρειάζονται. Τι γίνεται λοιπόν? Υπήρχε περίπτωση, για να σου πω και ένα ευτράπελο, όπου ένας 25χρονος νεαρός συνήψε σύμφωνο συμβίωσης με μια 74χρονη κυρία. Όπου εκεί το πράγμα βγάζει μάτι, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα αυτό δεν μ' αρέσει που λέτε, δεν μπορεί δηλαδή ένας νέος να ερωτευτεί μια μεγάλη γυναίκα. Να κάνει σύμφωνο συμβίωσης και άντε σπευμένα για να μην προλάβει τι. Τώρα μην το πας μακριά. Και πλάκα κάνω, και η 74χρονη τι περίμενε, σύμφωνο συμβίωσης. Οπότε όλοι έχουν ψυχή, αλλά εντάξει, κάπου πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό έγινε αμέτη μου χαμέτη που λέμε και εμείς. Αυτό λοιπόν, τώρα πρέπει... κρύβει κάποια οικονομική συναλλαγή? Όχι, κοίταξε, το να συνάψει ένα σύμφωνο συμβίωση με κάποιον. Δηλαδή να του κάνει τη χάρη του συνοριοφύλακα το άλλο μέρος, αφού δεν είναι πραγματικό και είναι εικονικό, να το πούμε έτσι. Πρέπει να έχει κάποιο όφελο και το άλλο μέρος. Αυτό είναι τώρα δικαστική έρευνα, διότι πραγματικά δεν μπορούμε να ξέρουμε. Μπορεί ο άλλος να είναι φίλος, μπορεί να είναι φίλος φίλου, μπορεί να κάνουμε μια άλλη εξυπηρέτηση. Να σου πω, υπήρξαν σύμφωνα συμβίωση και μεταξύ συναδέλφων.
οι οποίοι και οι δύο τοποθετήθηκαν εκεί, οπότε σου λέει γιατί είμαστε εδώ, πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Μην ξεχνάς όμως, Χριστίνα μου και Αντρέα, τους λευκούς γάμους που υπήρχαν κατά χώρο, που γινόταν τότε με τους ομογενείς που ερχόταν από την Σοβιετική Ένωση, πρώην Σοβιετική Ένωση, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, για να δικαιολογήσουν ορισμένα πράγματα. Εκεί ο Αντρέας έχει δίκιο, πολλές φορές ήταν επί αδράς αμοιβής, δεν γινόταν έτσι. Με ιδιωτελή σκοπό, φυσικά. Υπήρχε ιδιωτέλεια και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Οπότε δεν αποκλείουμε τίποτα, είναι υποδικαστική έρευνα. Προσωπικά ο αστυνομικός επιθεωρητής, μάλλον ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχει αναλάβει το όλο θέμα, γιατί αφορά και τις τάξεις της Ελλάς, της συνοριοφυλακής. Σωστά. Πάντως αυτό πρέπει να γίνει και ένα μάθημα σε αυτούς που θέλουν να μπουν στο δημόσιο, και είναι πάρα πολλοί οι νέοι μας που θέλουν να μπουν στο δημόσιο, ότι αν πετύχουν θα ξέρουν ότι θα πρέπει να μπουν σε αυτή τη βάσανο, να φύγουν πολύ μακριά από την Ελλάδα. Ναι. Τώρα έχουμε και προεκλογικές δημοσκοπήσεις. Εδώ γίνεται χαμός, θέλω να σου πω, γενικότερα με τα προεκλογικά. Και όλα αυτά για μια θέση, όπως έβαλα στον τίτλο, για μια θέση στην πολιτική σκακέρα, Τένι Καμαρίδη. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές δημοσκοπήσεις και σε επίπεδο αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο δήμων. Ήδη τρέχει μία για το Δήμο της Ξάνθης και όχι μόνο. Και τι γίνεται τώρα εδώ? Υποψήφοι που είναι ανασφαλείς σε ό,τι αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα, που είναι με διαφορά στήθος με τους ανθυποψηφίους τους, παραγγέλνουν μία δημοσκόπηση. Γίνεται λοιπόν η δημοσκόπηση και αν αυτή τους συμφέρει, τη διοχετεύουν στη δημοσιότητα. Αν δεν τους συμφέρει όμως, τη κρατάνε στο σιρτάρι και κοιτάζουν να κάνουν διορθωτικές κινήσεις ή να πλησιάζουν ανθρώπους. Είναι εργαλείο δηλαδή, έτσι. Είναι εργαλείο. Ναι. Παίζουν τέτοιες πολλές δημοσκοπήσεις και θα το ξαναπώ, χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα συμφέροντα αυτών που τις παραγγέλνουν. Έτσι, αν είναι καλές, τις διοχετεύουν. Αν όχι, τις στάβουν. Υπάρχουν πολλές υποψηφιότητες στο Δήμο? Στο Δήμο Ξάνθης αυτή τη στιγμή υπάρχουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον 4 υποψηφιότητες. Mm-hmm. Αλλά και σε πολλούς περιφερειακούς Δήμους, όπως για παράδειγμα στο Δήμο Μίκης, που είναι σχεδόν μια αμιγώς μουσουλμανική περιοχή, ας το πω έτσι, που κατοικούν δηλαδή στο 99% μουσουλμάνοι, στην ορεινή περιοχή των Κομακοχωριών, εκεί υπάρχουν 7 υποψήφοι για ένα Δήμο των 17.000. Να λέει λοιπόν τι γίνεται, έτσι. Έχουμε κανένα νεότερο με το Δήμαρχο Ιάσμου, τι γίνεται? Όχι, ακόμη αυτό είναι στον πάγο. Υπάρχει και δικαστική έρευνα, υπάρχει και μάλλον έρευνα και από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Βορύδη. Δεν έχει βγει κάποιο πόρισμα ακόμη, αλλά προς το παρόν έχουν χαμηλώσει οι τόνοι μέχρι που να βγει το πόρισμα από το Υπουργείο και από τις αρμόδιες αρχές. Μάλιστα. Τώρα, Ανδρέα, δεν μπορείς να φανταστείς, δεν σου περνάει από το μυαλό με τι θέμα θα κλείσουμε τον Τένι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σου περάσει από το μυαλό. Ξανθιώτικο καρναβάλι, τι άλλο πια, τι άλλο. Αν μου πέρατε τηλέφωνο λίγο πριν, αν βγαίναμε στον αέρα λίγο πριν, δεν θα μπορούσαμε, γιατί κάνουν τώρα δοκιμή τα ηχητικά των παρελάσεων. Ένα ηχητικό είναι κοτσαρισμένο έξω από το παράθυρό μου, εδώ από το γραφείο μου, οπότε θα είμαστε μέσα στο πνεύμα. Ναι, γίνονται λοιπόν τα δοκιμαστικά σήμερα για τις παρελάσεις. Τρεις είναι οι παρελάσεις, πρέπει να πω. Η μία είναι η μαθητική παρέλαση που θα γίνει μεθαύριο, όπου θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, και θα είναι με χιλιάδες μαθητές από δημοτικά σχολεία και γυμνάσια. Η μία θα είναι το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο το βράδυ, που είναι η βραδινή παρέλαση που καταλήγει σε ένα ξέφρενο πάρτι στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, και τέλος την άλλη Κυριακή το μεσημέρι, που είναι η μεγάλη παρέλαση του καρναβαλιού, όπου επισκέπτονται την Ξάνθη δεκάδες χιλιάδες κόσμο. Ανδρέα, ξέρεις που πρέπει να πάμε την άλλη Κυριακή, εδώ, έτσι. Εδώ πρέπει να πω. Φυσικά, όλο το λέτε, δεν το κάνετε. Όχι, μισό λεπτό. Εγώ πρέπει να πω ότι εγώ έχω ζήσει 4 χρόνια στην Κομωτινή ως φοιτητής και 1 χρόνο στις Άπες ως δόκιμος, και κάθε φορά που είχε καρναβάλι πήγαινα στην Ξάνθη. Έχω 5 συναπτώσεις. Άρα πρέπει να θυμηθεί τα νιάτα του. Αλλά χρόνο με το χρόνο γίνεται καλύτερο, οπότε. Ο Φώτης μου μιλάει, Τένι. Αυτό το τέλος, ο Φάι, FY, ποιος είναι αυτός ο FY, τράπερ? Πόσο φαίνεται και εσύ σαν και εμένα, πόσο κοντά είσαι. Πόσο κοντά είμαι στην τραπ μουσική. Λοιπόν, ναι, ήταν και αυτό που είπαμε την προηγούμενη φορά. Αποφασίστηκε τελικά από τον ίδιο τον Δήμαρχο, μετά από την γενικότερη καταγραφή, το καταγραφή σε εισαγωγικά της τοπικής κοινωνίας, κινητοποιήθηκαν και οι εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι και καθηγητές, και γιατί εκείνη την ημέρα, όπως είχα πει και την άλλη φορά, την Παρασκευή, δίνει ο Αντιπεριφερειάρχης μια χάρη, ας το πω έτσι, κλείνουν τα σχολεία. Δεν έχει μάθημα. Για να μπορέσουν οι μαθητές
να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις του Καρναβαλιού. Εκείνη την ημέρα όμως η εκδήλωση του Καρναβαλιού περιείχε αυτόν τον λεγόμενο τάπερ, τέλος πάντων τον κύριο αυτό, ο οποίος δεν φημίζεται για τους καλύτερους στίχους του, τα είπαμε και την άλλη φορά. Οπότε μετά από όλη αυτή την αντίδραση της κοινωνίας, αναγκάστηκε ο Δήμαρχος να παρέμβει ο ίδιος προσωπικά και να ακυρώσει αυτή τη συναυλία. Μάλιστα. Στη θέση του θα έρθει ο γνωστός τραγουδιστής, ο Τριαντάφυλλος, ο οποίος είναι με νεανικό. Και όλο το Survivor θα βρίσκεται εκεί, φαντάζομαι. Ναι. Με νεανικό ρεπερτόριο, όπως και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες που παίρνουν μέρος στις εκδηλώσεις. Τένις, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, φιλιά στη ζωή. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά. Τώρα τα δυο μας εδώ, αγαπημένο μου φιλαράκι, για να δούμε τι γίνεται στη σκακέρα των δημοτικών αλλά και των εθνικών εκλογών. Βεβαίως εμείς σήμερα φιλοξενούμε έναν ακόμη υποψήφιο για πρώτη φορά, το Στέλιο Αγγελούδη, υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Θα μας τα πει ο ίδιος σε λίγο, ναι. Να πούμε ότι έχουμε τις δημοτικές εκλογές. Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, ο κύριος Δημήτρης Δεμουρτζίδης, είχε την ευκαιρία και το πλεονέκτημα έναντι των συνυποψηφίων του, δηλαδή του Ασλανίδη και του Λίλτσι, καθώς είναι νυν δήμαρχος και χτες πήγανε για διπλή αυτοψία ολόκληρο κυβερνητικό κλιμάκι με πολλούς υπουργούς στην περιοχή και τρέχει πάρα πολύ, πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου και αυτός να πιστωθεί το έργο του ογκολογικού νοσοκομείου που θα γίνει εκεί στην περιοχή, αλλά και του περιαστικού δάσους στην Ευκαρπία, αυτό με τον Ανδρεάδη που συζητάμε τις επόμενες μέρες. Οπότε είχαμε εκεί την επίσκεψη. Έχουμε κάποιες φωτογραφίες, αν μπορούμε να δούμε, που έγινε στο περιαστικό δάσος και στο στρατόπεδο που θα γίνει το ογκολογικό νοσοκομείο, που έχει υποδείξει ο Δήμος. Τώρα, αν θα γίνει εκεί, δεν ξέρουμε ακόμα. Αλλά είναι σίγουρο ότι πιέζει πάρα πολύ, προκειμένου να λέει ότι επί Δημαρχίας του έγινε το μεγάλο νοσοκομείο και ένα καινούριο δάσος, ένας πνεύμονας πρασίνου στην περιοχή. Ο κύριος Δεμουρτζίδης, και καλά κάνει, θα πούμε, γιατί όχι. Αυτά είναι έργα αυτή, ακριβώς, είναι και λογικό, σημαντικά είναι. Έργα που αν γίνουν τελικά θα μείνουν για δεκαετίες και θα είναι για όλη την περιοχή. Αυτό έχει μεγάλη έκταση. Το λέμε γιατί εγώ θυμάμαι και πριν 20 χρόνια που είχε πει η κυβέρνηση Καραμαλή, πόσα ήταν, δεν θυμάμαι πότε ήταν, που είχε πει, θυμάσαι Χριστίνα, είχε πει ο Καραμαλής πρωθυπουργός, θα γίνουν δύο, όχι ένα, δύο νοσοκομεία στην καρδία. Όσο τα είδες εσύ, όλο τόσο τα είδα. Τα είδαν και η Θεσσαλονική, ναι. Επίσης. Είχε τόσο. Κάνει μεγάλη εξαγγελία, δύο νοσοκομεία στην καρδία, ποτέ δεν έγιναν. Λοιπόν, αυτά με τον Δήμο Παύλου Μελά. Στο Δήμο τώρα εδώ της Θεσσαλονίκης έχει σπάσει μια κόντρα μεταξύ του Κουκουέ και του Δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα, καθώς το Κουκουέ απαιτεί να μετονομαστεί οδός Επιδαύρου στην Τούμπα σε οδό Μίτσου Σαχίνη. Ο Μίτσου Σαχίνης, για όσους δεν γνωρίζουν, δεν οφείλουν και να γνωρίζουν, ήταν ένας πρώην βουλευτής του Κουκουέ και θέλουν να μετονομαστεί οδός Επιδαύρου σε Μίτσου Σαχίνη και κατηγορούν τον Δήμαρχο ότι ενώ έχει ληφθεί μια τέτοια απόφαση παλιότερα, πριν 6-7 χρόνια από το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί δεν υλοποιήθηκε τόσα χρόνια. Δεν υλοποιείται τόσα χρόνια. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για το κατά πόσο είναι θεμητό ή όχι να ονομαστεί η Επιδαύρου σε όνομα ενός πρώην βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και το θέμα από την πλευρά του Δημάρχου του κ. Ζέρβαλα και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του κ. Λεκάκη λέγεται ότι απλώς δεν έτυχε να συζητηθεί και τα λοιπά, δηλαδή ότι είναι μια λεπτομέρεια. Πάντως είδαμε τι γίνεται και με την ονοματοδοσία που συμφώνησαν για το Μίκη Θεοδωράκη, λέω, που συμφώνησαν τόσοι δήμοι και ναι, ναι, τελικά βρέθηκε η αποκεντρωμένη, η οποία. Η αποκεντρωμένη παίρνει τις αποφάσεις αυτά. Ναι, απλώς θέλω να πω ότι να είχαμε να λέγαμε, ναι, δηλαδή, πραγματικά. Η αποκεντρωμένη είναι μια έτσι ήρεμη δύναμη, σκοτεινή δύναμη, από την άποψη ότι δεν γνωρίζουμε. Αποψηλώθηκε, δηλαδή, νομίζω, πολύ όσον αφορά τις αρμοδιότητές της. Αν δεν μπορεί, έχει το δικαίωμα να αναιρέσει οποιαδήποτε απόφαση τόσο της περιφέρειας όσο και του Δήμου. Δηλαδή, αν δεν περάσει από αποκεντρωμένη, δεν γίνεται τίποτα. Μπορεί να είναι αιρετή που λέμε, αλλά στην ουσία αυτός ο διορισμένος πάλι είναι αυτός που έχει την περισσότερη εξουσία. Δηλαδή, η αποκεντρωμένη διοίκηση μπορεί να κάνει αυτό που θέλει, άσχετα αν είναι ομόφωνες αποφάσεις των συμβουλίων ή της περιφέρειας του Δήμου. Πού θα με πάει στη συνέχεια? Συνέχεια, λοιπόν, μετά τον Δήμο Θεσσαλονίκης, θα παραμείνουμε μάλλον στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ωραία, παραμένουμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, το κρατάς, για να πάμε σε ζωντανή σύνδεση με τον Βασίλη Παναγιωτίδη, γιατί είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό με το νεκρό παιδί, το 2,5 χρονών κοριτσάκι στο βρεφοκομείο Άγιος Τηλιανός. Είχε όλο το ρεπορτάζ ο Βασίλης Παναγιωτίδης. Βασίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Χριστίνα. Να πούμε ότι από την Ιγυρία καταγόταν το 2,5 ετών κοριτσάκι που βρέθηκε, όπως είπες και εσύ, νεκρό στο Δημοτικό Βροχοκομείο Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Τηλιανός. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες, το κοριτσάκι με εισαγγελική εντολή είχε απομακρυνθεί από την οικογένειά του γιατί είχε κριθεί ακατάλληλη. Στη δομή έμενε τα τελευταία 2 χρόνια. Όμως πρόκειτο τις επόμενες μέρες, μπορεί και στη διάρκεια της ημέρας σήμερα, να επιστρέψει και πάλι πίσω στη μητέρα του. Το παιδί, να πούμε ότι χθες διακομίστη το πρωί στα πρωινά ιατρία του νοσοκομείου του Ιπποκρατίου, όπου ο Ριλά το εξέτασε και ανέφερε ότι πάσχει από υπερτροφία αμυγδαλών. Να σημειώσουμε επίσης, Χριστίνα, ότι σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε σύσταση για αντιβιωτική αγωγή επανέλεγχο σε 10 ημέρες, ενώ υπήρχε και η πιθανότητα χειρουργικής επέμβασης για να αφαιρεθούν οι αμυγδαλές, όπως γίνεται σε τις περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα επέστρεψε στο Δημοτικό Βροχοκομείο χθες το παιδάκι. Το φθινόπωρο, να πούμε ότι ξεκίνησε η αντιβίωση. Είχε ξανά προβλήματα. Όχι, όχι. Θα πούμε αυτό, ότι χθες το έγινε όλο αυτό. Το παιδάκι, από ό,τι μαθαίνουμε, είχε κάποια προβλήματα δύσπνοιας χθες το βράδυ. Το ξαναείδε γιατρός. Είπε ότι θα το επανεξετάσουν. Κοιμήθηκε και το πρωί είχαμε τα αποτελέσματα αυτά που είχαμε. Δυστυχώς να χάσει τη ζωή του. Να σημειώσουμε όμως το σημείο αυτό, Χριστίνα, ότι το φθινόπωρο το παιδί, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, είχε ξανά νοσήσει με αμυγδαλές και μετά από χορήγηση αντιβίωσης είχε βελτιωθεί η κατάστασή του. Είναι ένα τραγικό περιστατικό. Να πούμε ότι το κοριτσάκι βρέθηκε σήμερα το πρωί νεκρό από τους αρμόδιους ανθρώπους εδώ του βρεφοκομείου. Κάλεσαν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες, όταν έφτασαν εδώ, προσπάθησαν να του κάνουν τα απαραίτητα, την κάρπα και τα υπόλοιπα, έτσι, τις προσπάθειες που γίνονται για ανάνυψη. Όμως δεν τα κατάφεραν. Το κοριτσάκι δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον κύριο Λιακόπουλο, ο οποίος είναι, να πούμε, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Λιακόπουλος, είναι και καρδιολόγος στο επάγγελμα. Ήταν εδώ, έφτασε εδώ, έμαθε κάθε λεπτομέρεια τα όσα συνέβησαν. Ο ίδιος μας ανακοίνωσε ότι θα γίνει και ΕΔΕ, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια του συμβάντος, ενώ νωρίτερα στο σημείο για να εξετάσει το κοριτσάκι είχε έρθει και η ιατροδικαστής, η οποία προς το παρόν δεν έχει κάνει κάποια, έτσι, δήλωση ή κάποια ανακοίνωση σχετικά με το τι ήταν αυτό που οδήγησε τελικά στο θάνατο του 2,5 ετών. Τραγικό, τραγικό. Τώρα μένει να δούμε αν υπάρχουν ευθύνες και ποιος τις έχει. Ευχαριστώ πολύ τον Βασίλη Παναγιωτίδη. Ανδρέα, επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε μαζί. Παραμένουμε, είπε, στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Παραμένουμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου από τη μία έχουμε τις υποψηφιότητες από την κεντροαριστερά και από την άλλη έχουμε τις υποψηφιότητες που προέρχονται από τη δεξιά, χωρίς τη Νέα Δημοκρατία βεβαίως να έχει ανακοινώσει κάτι. Ο Γιώργος Ορφανός θα κατέβει, αλλά έχει κατέβει και την προηγούμενη φορά χωρίς να μπορέσει να μπει στον δεύτερο γύρο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες δεξιές υποψηφιότητες, όπως είναι του κυρίου Κουριανίδη και του κυρίου Νασιούλα, και το ερώτημα που τίθεται είναι αν θα καταφέρουν να μην είναι πολυδιασπασμένο το μέτωπο, γιατί με την πολυδιάσπαση κεντροαριστερά θεωρούν ότι ένας δεξιός υποψήφιος θα καταφέρει να μπει στο δεύτερο γύρο με τον κύριο Ζέρβα, που είναι πολυσυλλεκτικός και σίγουρα η κεντροαριστερά. Έχουμε και τον κύριο Τσακόπουλο και τον κύριο Τσαβλή επίσης. Και τον κύριο Τσακόπουλο και τον κύριο Τσαβλή. Οπότε αυτή η πολυδιάσπαση δεν συμφέρει το θέμα της, το χώρο της δεξιάς, όπου πραγματικά διαβάζουμε και δημοσιεύματα που λένε ότι ενδεχομένως να είναι καλό να υπάρχει μια συνεννόηση, γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχε. Μα έτσι βγήκε και ο κύριος Ζέρβας. Από την εποχή του Παπαγεωργόπουλου έχει αποτύχει ο χώρος δεξιάς να πάρει τον Δήμο της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Ζέρβας ήταν ανεξάρτητος δήμαρχος για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Πάντως τα πρόσωπα αυτά που αναφέραμε, δεν βλέπω εγώ, δημοσιογραφικά δηλαδή, με μια πολιτική εκτίμηση κάνω δική μου, δεν βλέπω να υπάρχει περίπτωση να ενωθούν με τον κύριο Ζέρβα ως μια υποψηφιότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι απέναντί του, δείχνουν, κάνουν ένα τέτοιο αγώνα. Τώρα αν αυτό αλλάξει πολιτική είναι να μου πείτε, τι μπορεί να αλλάξει τελευταία στιγμή, δεν ξέρω. Θυμόμαστε ότι ήταν ο Κούβελας, ο Κοσμόπουλος, ο Παπαγεωργόπουλος για πάρα πολλές τετραετίες πραγματικά κυρίαρχοι στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Μέχρι τον ερχομό του Γιάννη Μπουτάρη, εκεί απέτυχε και ο Γκιουλέκας και ο Καλαφάτης να πάρουν τον Δήμο της Θεσσαλονίκης, ο Ταχιάος βεβαίως πιο πρόσφατα. Και αυτό ίσως πρέπει να προβληματίζει την δεξιά, έτσι, το δεξιά χώρο της πόλης. Μάλιστα. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλώς